κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Μπορώ να πω ομολογιακά Χριστούγεννα, διότι ζούμε σε εσχατολογικούς χρόνους. Θα ήθελα να σας πω ότι λίγο πριν μπούμε στο θέμα μας και παρουσιάσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας απόψε, θα ήθελα να αναφερθώ στον μεγάλο, μπορούμε να πούμε, μαραθώνιο που κάναμε αυτές τις μέρες για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Πατριάρχη των Ιεροσολύμων, κύριον Διόδωρο, διότι σας είχαμε υποσχεθεί την περασμένη Τετάρτη και για λόγους τεχνικούς είχε αναβληθεί εκείνη η τηλεφωνική συνομιλία και βεβαίως από εκεί και μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριον Διόδωρον, όπου τον ψάχναμε από την Ιορδανία στα Ιεροσόλυμα και από τα Ιεροσόλυμα στην Ιορδανία και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε να κάνουμε με έναν απλό άνθρωπο, έχουμε να κάνουμε με έναν Ιεράρχη, με έναν Πατριάρχη. Λοιπόν, γι' αυτό και με τη μεσολάβηση του εκλεκτού και πολύ αγαπητού σε όλους του Αγίου Εξάρχου των Ιεροσολύμων κυρίου Ειρηναίου, εάν δεν είχαμε βεβαίως τη βοήθεια εκείνου δεν θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό που μεσολάβησε. Γι' αυτό και ψάξαμε και επιτέλους βρήκαμε τον Πατριάρχη μας, διότι αυτές τις δύο μέρες, η σημερινή νομίζω μέρα, η χθεσινή, ήταν πάρα πολύ έτσι έντονη για εκείνον, διότι θα τον είχε δεξιωθεί από ό,τι έμαθα ο πρόεδρος του Ισραήλ. Μετά είχαν μια μεγάλη αναφορά και μια μεγάλη, μπορούμε να πούμε, αναφορά για το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και επίσκεψη του πρίγκιπος Χασάν της Ιορδανίας προς τον Πατριάρχη, με τιμητική αναφορά για το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, και όπως καταλαβαίνετε ήταν αρκετά δύσκολο. Πάντως εμείς ευχαριστούμε με τη σειρά μας την Εξαρχία, τον Άγιο Έξαρχο, το λέω για δεύτερη φορά, κύριο Ειρηναίο, που μέσα σε όλη αυτή την επιβάρυνση, μπορούμε να πούμε, και το φόρτο των ημερών, μας έδωσε έτσι αυτή τη χαρά, γιατί απόψε θα ακούσουμε τον Πατριάρχη μας, ο οποίος απευθύνεται προς τον Ορθόδοξο ελληνικό λαό, στέλνει ένα έτσι πολύ συγκλονιστικό μήνυμα και βεβαίως αναπτερώθηκε και το ηθικό μας. Παίρνουμε δύναμη εμείς όταν οι ιεράρχες μας ομιλούν και στέκονται δίπλα μας. Έπειτα, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα και σας πω γιατί είναι η έκπληξη ο απόψινός καλεσμένος μας, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα στοιχεία που μου ήρθαν τελευταία στιγμή πριν φύγω από το σπίτι μου. Εχθές στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κυρίες και κύριοι, αυτά σας τα λέμε γιατί θα τα αναφέρουμε παρακάτω, στην Αμερική μας λένε, στον Ελεύθερο Τύπο της 27ης 12ου του 1994, εγγράφει το εξής, εστάλει μία επιστολή διαμαρτυρίας και βεβαίως από κάτω από τον πατέρα Δημήτριο Σπυρόπουλο, ο οποίος καταγγέλει τα εξής. Αμερική, στην πόρνη Βαβυλών ανεκάλυψαν ένα νέο τρόπο να μεταδίδουν τη Θεία Ευχαριστία, όστια, το σώμα του Χριστού μας δηλαδή, ερωτηματικά, όστια βεβαίως είναι των παπικών η όστια. Πωλείται πλέον στα σούπερ μάρκετ και στους δρόμους το σώμα του Χριστού μας. Ο πιστός μπορεί να προμηθευτεί την ειδική κάρτα, με ειδική κάρτα μέσα από σούπερ μάρκετ την όστια σε αυτόματα μηχανήματα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, η Δυτική Εκκλησία είναι άνευ Θεού, γι' αυτό και εμείς στην πορεία της συζητήσεως και της αναφοράς θα τα συζητήσουμε αυτά. Όλοι λοιπόν όσοι σπέβδουν να υποστηρίζουν τον οικουμενισμό να προσέξουν πάρα πολύ καλά την πανέρεση του οικουμενισμού, ότι η Δυτική Εκκλησία, δηλαδή το Βατικανό, δεν είναι εκκλησία. Γι' αυτό θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να μην είναι μεμονωμένα οι καταγγελίες μόνο από έναν ιερέα, αλλά σύσσωμοι οι ιερείς και αρχιερείς να λάβουν θέσεις για την κατάντια αυτή και την επίθεση που δέχεται ο χριστιανισμός και γενικά η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτά γνωρίζουμε από πού κατευθύνονται και από πού μεθοδεύονται. Ένα αυτό. Δεύτερον, σήμερα ανακοινώθηκε από το ραδιοφωνικό σταθμό, ανοιχτά πλέον από ραδιοφώνου, και ακούστηκε ότι διατάζουν τα αφεντικά μας, η ΕΟΚ δηλαδή, να καταργηθεί η ελληνική γλώσσα διότι η Πορτογαλία και η Ελλάδα είναι μικρές. Και προσέξτε το αυτό. Πορτογαλία και Ελλάδα. Στην Πορτογαλία βεβαίως δεν πρόκειται να αναφερθούν και να θίξουν τη γλώσσα τους, αλλά βάζουν και την Πορτογαλία μέσα, για να μην έτσι φανεί ότι η επίθεση μόνον είναι αποκλειστικά και μόνον στην Ελλάδα και στους Έλληνες.
Έπειτα γίνεται μεγάλη έτσι, προβολή από όλα τα δελτία και από όλα τα έντυπα και από τις εφημερίδες για αρχηγό της Ορθοδοξίας. Ακούστηκε και διαβάσαμε σε εφημερίδες και έχουμε και μπροστά εδώ ότι η κεφαλή της Ορθοδοξίας επεσκέφθη τα Δωδεκάνησα. Η Ορθοδοξία, κυρίες και κύριοι, η κεφαλή της έχει μόνον τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Κεφαλή στην Ορθοδοξία είναι ο Ιησούς Χριστός. Εμείς δεν έχουμε Πάπα της Ανατολής. Αυτό για να το γνωρίζουν μερικοί. Λοιπόν, μπορούσαν να πούνε ότι ο Πατριάρχης, το όνομα του Πατριάρχου του συγκεκριμένου, επεσκέφθη τα Δωδεκάνησα, αλλά όχι η κεφαλή της Ορθοδοξίας. Αυτό το επισημαίνομαι. Έπειτα, εμείς βεβαίως, εγώ θέλω να θίξω ορισμένα πράγματα, ότι περιμένουμε από τον Πατριάρχη, διότι πρόκειται κεφαλή της Ορθοδοξίας, υπάρχει ο συγκεκριμένος Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, ο κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος θέλει να ηγείται της Ορθοδοξίας, σαν οικουμενικός. Βεβαίως, να ηγηθεί της Ορθοδοξίας, όχι να είναι χωρίς να είναι η κεφαλή της Ορθοδοξίας, αλλά να διακόψει κάθε σχέση με τους αιρετικούς, διότι η Ορθοδοξία είναι η αληθινή πίστη και η μόνη και μοναδική. Εμείς αυτό ζητούμε και παρακαλούμε. Γνησιότητα στην πίστη, διότι δεν μπορείς να αναμειγνύεις το ψέμα και την αλήθεια. Ένα αυτό. Έπειτα, τελευταία είδηση που μας ήρθε. Νέα Υόρκη 1994, σήμερα και αυτό. Με φάξ ήρθε αυτό. Στην πλατεία του Δημαρχείου, ανήμερα τα Χριστούγεννα, στην πλατεία του Δημαρχείου της Νέας Υόρκης υπάρχει το μαγαζί ενός Εβραίου, ο οποίος είχε τη φαϊνή ιδέα να φτιάξει μία φάτνη μεγάλη για να προκαλέσει το κοινό αίσθημα, παρουσιάζοντας την Θεοτόκο, την Παναγία μας, γυμνή με τα στήθη έξω. Μαζεύτηκαν βεβαίως πολλοί χριστιανοί και όπως καταλαβαίνετε έγινε επίθεση, ξεκρεμάστηκαν ό,τι είχαν κρεμαστεί και βεβαίως η επέμβαση του ελληνικού στοιχείου ήταν δυναμικότατη. Αυτό αναμένομεν και εμείς από εδώ, στη χώρα μας, αυτά γίνανε στην Αμερική. Παραμονές των Χριστουγέννων. Αναμένουμε λοιπόν και εμείς αυτά όλα τα πράγματα στη χώρα μας για να μπορέσουμε να επέμβει κάποιος, να γίνει μια δυναμική αντιμετώπιση για να προχωρήσουν τα πράγματα να πάρουν ένα δρόμο. Έπειτα, θα ήθελα να σας πω για ορισμένους που δεν είχατε δει τις προηγούμενες εκπομπές ότι η αναγγελία αυτή είναι επίγουσα που θα σας δείξω τώρα στην εισαγγελία, προς την εισαγγελία αυτή που θα πάει στην εισαγγελία κάτω στο συγκεκριμένο στις Βρυξέλλες. Και το οποίο είναι μισό-μισό το έντυπο αυτό και σας το είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Είναι η εταιρεία Modern People News, η οποία έχει γυρίσει την ζωή του Κυρίου μας και των Αποστόλων σε μια τετράωρη μεγάλη παραγωγή και πρόκειται να την προβάλλει ανά τον κόσμο, δηλώνοντας ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι γκέι, ομοφιλόφιλος και όλα αυτά. Καλούμεθα λοιπόν εμείς όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να υπογράψουμε το έντυπο αυτό, παρακαλώ κάποιος να δείξει το έντυπο αυτό, παρακαλώ πολύ. Το έντυπο αυτό λοιπόν πρέπει να το πάρετε από την τηλετόρα, διότι ήρθε μία παρτίδα, φέραμε εμείς μία παρτίδα από την τηλετόρα, εδώ, όσοι θέλετε να συμβάλλετε δυναμικά στον αγώνα για να δείξετε ότι ο αρχηγός της πίστεώς μας, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που βάλετε σε όλο τον πλανήτη, γενική επίθεση κατά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από κάτω. Αυτό είναι το έντυπο, το μισό, το οποίο είναι ελληνικό. Το από κάτω είναι το αγγλικό. Προσέξτε το. Εδώ. Όπου θα μπει η διεύθυνση εδώ, στην αγγλική, έχει την address εδώ, το όνομα κλπ, τη διεύθυνσή σας, ο καθένας επωνύμως, θα το κλείσετε στο φάκελο, θα αναγράψετε τα συγκεκριμένα στοιχεία αυτά εδώ πέρα, μόλις συμπληρώσετε το έντυπο, και θα το στείλετε στο Βέλγιο, όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί. Ότι μην τολμήσουν και στείλουν την ταινία αυτή πουθενά, διότι βεβαίως εδώ στην Ελλάδα θα την κάψουμε, θα κάψουμε τους κινηματογράφους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα γίνει. Εδώ πρέπει να υπάρξει δυναμική αντιμετώπισης και κινητοποίησης όλων των φορέων. Λοιπόν, αυτό είναι το έντυπο, αγαπητοί τηλεθεατές. Σας το δείχνουμε. Είναι μισό στην ελληνική, μισό στην αγγλική. Αυτά όλα θα τα παραλάβετε όσοι θέλετε. Ήδη πρώτη παρτίδα, το είπαμε, ήρθε από τα γραφεία εδώ της τηλετόρα. Τα παίρνετε, βάζετε δικό σας φάκελο, βάζετε τα στοιχεία σας και τα στέλνετε. Τελειώνουμε με αυτό. Έπειτα, θέλουμε τώρα να σας ανακοινώσουμε ότι σήμερα μαζί μας έχουμε
έναν εκλεκτό από τους εκλεκτούς καθηγητάς του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και βεβαίως θέλω να πω στον κύριο καθηγητή, κύριο Χριστινάκη του Πανεπιστημίου Αθηνών, κανονολόγο, ότι εξ όσων γνωρίζω εμείς είστε καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και δι' του κανονικού δικαίου της Εκκλησίας. Ως εκ τούτου, κανονολόγος, και για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, τι εστί κανονολόγος, ασχολείστε με τους θείους και ιερούς κανόνας του Πιδαλίου. Επίσης, θα ήθελα να σας πω, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι ο κύριος Χριστινάκης είναι διορθοδόξου κύρος καθηγητής και σύμβουλος στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και πολλών άλλων αυτοκεφάλων ορθοδόξων εκκλησιών, και βεβαίως οι περγαμηνές που έχει είναι αρκετές, διότι από το κανάλι της Τηλετόρα είχε παρουσιαστεί και με τον κύριο Ζεφυρακόπουλο, έχει παρουσιαστεί αρκετές φορές, είναι γνωστός σε όλους ποιος είναι ο κύριος Χριστινάκης, και για το ήθος και για το ύφος του. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο κανάλι της Τηλετόρα. Ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε να παρευρίσκεστε σήμερα απόψε εδώ και για την ευαισθητοποίησή σας στα θέματα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια διευκρίνηση μόνο. Βεβαίως είμαι αναπληρωτής καθηγητής κανονικού δικαίου, που σημαίνει ότι ασχολούμαι με τους ιερούς κανόνες, δηλαδή τους κανόνες τους οποίους θέσπισαν ή επικύρωσαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Μάλιστα. Και οι οποίοι ευρίσκονται βεβαίως και στο Πιδάλιο. Το Πιδάλιο όμως είναι μια πολύ μεταγενεστέρα συλλογή. Οι ιεροί κανόνες, χωρίς σχόλια δηλαδή, των 7 Οικουμενικών Συνόδων, των τοπικών συνόδων που οι Οικουμενικές Σύνοδοι επικύρωσαν, και των πατέρων κανόνες που πάλι οι Οικουμενικές Σύνοδοι επικύρωσαν και που αποτελούν μαζί με την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, της οποίας είναι μέρος της Ιεράς Παραδόσεως οι Ιεροί Κανόνες, μέρος εκ των αλαθήτων πηγών της πίστεώς μας. Ευχαριστούμε. Κύριε καθηγητά, εδώ πριν επισέλθουμε στην μεγάλη συνομιλία που θα έχουμε, της μιας ώρας ομιλία και διάλογο, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα στοιχεία, τα οποία βεβαίως θα ερωτηθείτε και μερικά εξ αυτών. Στην Καλιφόρνια και σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής εμπήκαν στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Αμερικής, προσέξτε το αυτό, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Αμερικής, εμπήκαν αρμόνια και δι' στην Αγία Σοφία, στον ναό της Αγίας Σοφίας, 2 εκατομμυρίων δολαρίων μαζεύτηκαν. 2 εκατομμύρια δολάρια για να μπει αρμόνια σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Με διαταγή του Ιακώβου δεύτερο κρούσμα, ευγήκε, εστάλει εγκύκλιος δηλαδή προς τα Μητροπόλης, ότι η πρωινή προσευχή από τα ελληνικά σχολεία πρέπει να παυθεί, να διακοπεί. Η προσευχή, ο μόνος που αντέδρασε ήταν ο ιερεύς Σπυρίδων Κέζιος, γι' αυτό μας έστειλαν το όνομά του εχθές, και ιερατικός προϊστάμενος του Αγίου Νικολάου της πολιτείας Νόφριτς της Καλιφόρνια. Επίσης, επρότεινε ο Ιάκωβος, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, επρότεινε να καταργηθεί η Ιερά Λαβίδα και στη θέση της να μπει η Καθολική Όστια. Διότι λέγει ότι υπάρχει φόβος να κολλήσουν AIDS από τη Θεία Μετάληψη, εάν κοινωνούν Ορθοδόξως. Έπειτα, επρότεινε την κατάργηση της ελληνικής γλώσσας από τα σχολεία. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο να μην το λένε στην ελληνική, αλλά μόνο στην αγγλική, στην εκκλησία. Λοιπόν, βεβαίως, εάν τέτοιου είδους προτάσεις και ενέργειες κάνουν Ορθόδοξοι αρχιεπίσκοποι και αρχιερείς, καταλαβαίνετε σε ποιους καιρούς ευρισκόμεθα, αγαπητοί. Εμείς θα θέλαμε από τον καθηγητή, κύριο Χριστινάκη, να μας σχολιάσει την ερώτηση για την Λαβίδα, την Ιερά Λαβίδα, εάν πρέπει να αλλαχθεί και αν η πρόταση αυτή που κάνει ο κύριος Ιάκωβος στέκει. Κύριε καθηγητά. Πρέπει να πω ότι καταρχήν δεν ελέγχω τις πληροφορίες σας, άρα την ευθύνη ότι αυτά που αναφέρατε είναι αληθινά την αναλαμβάνετε εσείς. Εγώ θα σχολιάσω αυτά που είπατε και όχι μόνο τη Λαβίδα, με μια λέξη ή με δύο λέξεις, λέγοντας ότι βεβαίως το αρμόνιο αυτή τη στιγμή δεν έχει καθιερωθεί στην Ορθόδοξη λατρεία, όπου όπως ξέρουμε έχουμε άλλους τρόπους για να εκφράσουμε με μουσική και με ύμνους την προσευχή μας, τη δοξολογία μας προς τον Θεό. Και είναι γνωστές να μην αναφερθούμε εκεί. Βεβαίως ξέρουμε από την αρχαιότητα ότι στην Θεία Λατρεία υπάρχει στην Ορθοδοξία η ενότης εν την ποικιλία.
αλλά και αυτή η ποικιλία θα πρέπει να αποφασίζεται πάντοτε αρμοδίως και μέσα στα πλαίσια της Ορθοδόξου παραδόσεως. Όταν λέτε ενώτησε την ποικιλία, τι εννοείτε κύριε καθηγητά? Ότι υπάρχουν περιπτώσεις που όπου το δόγμα δεν περιορίζει την Ορθοδοξία, είναι δυνατόν να εκδηλωθούν διάφορες μορφές στην λατρεία μας σε επουσιώδη βεβαίως θέματα. Δηλαδή να μπει αρμόνιο στη λατρεία την Ορθόδοξη. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Ναι, ναι. Για τη μουσική βεβαίως έχουμε κανονική τάξη, έχουμε κανονική παράδοση, έχουμε ιερούς κανόνας που αναφέρονται στην ψαλμωδία και μάλιστα και πώς πρέπει να γίνεται από τους ψάλτας οι οποίοι είναι και κατώτεροι κληρικοί και πρέπει να ψάλουν με τρόπο κατανοητικό, με τρόπο που να εκδηλώνει την ευσέβεια και την προσευχή τους. Άνευ αρμονίου. Το αρμόνιο δεν είναι γνωστό μέχρι τώρα στην λατρεία της Εκκλησίας μας, τουλάχιστον επί τη βάση της μακραιώνης. Και ούτε επιτρέπεται βεβαίως. Το αν επιτρέπεται ή όχι είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τα αρμόδια διοικητικά όργανα της Εκκλησίας. Εμείς σαν ειδικοί καθηγητές θα πούμε απλώς την γνώμη μας, τι μέχρι τώρα ίσχυε. Το αν θα εισαχθεί ή δεν θα εισαχθεί ένα νέο είδος, ας πούμε, ή ένας νέος τρόπος μουσικής, αν θέλετε, εξυγχρονισμού ή της Ορθοδόξου παραδόσεως. Αυτό ασφαλώς θα πρέπει να αποφασιστεί αρμοδίως από τα αρμόδια διοικητικά όργανα της Εκκλησίας και οπωσδήποτε μέσα σε πλαίσια πανορθόδοξα. Δεν νομίζω, λέει, ότι κάθε επίσκοπος μπορεί να βάζει στην Εκκλησία ό,τι θέλει. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό το σημείο. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα εδώ να επισημάνω το εξής, να σας πω, εσείς γνωρίζετε καλύτερα βεβαίως, αλλά θα ήθελα να σχολιάσετε και αυτό εδώ, που θα διαβαστεί τώρα, ότι ο Θείος Χρυσόστομος λέγει ότι ταύτα είναι ίδια όχι των δοξολογούντων των θεών, αλλά των πεζόντων και ακατατονόντων τα των δαιμόνων τέγνια με την αγγελική δοξολογία. Διδάσκει δε δι' Απολών ότι πρέπει με φόβον και συντετριμένη καρδία να αναπέμπομεν τας δοξολογίας εις των θεών ή να αυτε γένονται ευπρόσδεκτοι ως ευώδες θυμίαμα. Επίσης, τα διοργάνων κρούματα και πνεύματα αποδιοπομπούσιν ως περιεργοδέστερα οι θείοι πατέρες, τα οποία αγωνίζονται να εμβάσουν πάλι στην Εκκλησία την ΕΣ. Αυτό λέει το κείμενο. Αυτό ακριβώς συμφωνεί με όσα σας είπα προηγουμένως. Μάλιστα. Για την κανονική παράδοση και τους ιερούς κανόνας που λένε ότι οι ψάλτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα ψάλουν στην Εκκλησία. Μάλιστα. Συνεπώς, για να εισαχθεί κάτι νέο θα πρέπει να υπάρχει λόγος ειδικός από χρόν και να αποφασιστεί, επαναλαμβάνω, από το αρμόδιο όργανο της Εκκλησίας για να, η οποία θα δώσει και το μέτρο εισαγωγής, αν θα πρέπει να εισαχθεί και πότε να εισαχθεί. Μέχρι να υπάρξει μια τέτοια απόφαση, οπωσδήποτε κάποιες πρωτοβουλίες μεμονωμένες δεν μπορούν να τύχουν της γενικής επιδοκιμασίας. Με λίγα λόγια, κύριε καθηγητά, εάν αυτοί οι διοικητικοί δηλαδή αποφασίσουν ότι πρέπει να εισέλθει αρμόνιο στην Εκκλησία, εμείς πρέπει να το αποδεχθούμε? Αυτό το εάν θα το έλεγα ότι είναι υπόθεση δευτέρου είδους, δηλαδή που δηλώνει το μη πραγματικό. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουν σε αυτό να πούνε αρμόνια. Το αρμόνιο είναι μόνο στην παπική εκκλησία μέχρι στιγμής. Λοιπόν. Τώρα, για το δεύτερο θέμα του εκκλησιασμού, ασφαλώς δεν γεννάται λόγος ότι η απαγόρευση ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμπόδιση του εκκλησιασμού στα σχολεία είναι πράξης αντιεκκλησιαστική, αντιχριστιανική και βεβαίως αντιορθόδοξος. Από οποιονδήποτε και αν γίνεται και με οποιαδήποτε αιτιολογία και αν γίνεται. Για τη λαβίδα του AIDS θα ήθελα να πω δύο λόγια. Δεν είμαι βέβαια εγώ γιατρός, ούτε ειδικός στο θέμα της μεταδόσεως του AIDS. Έχω όμως ακούσει και έχω μελετήσει ειδικούς καθηγητάς, δεν θέλω να αναφέρω εδώ ονόματα, εννοώ της ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα αυτό, και λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, πώς το εξηγούν εκείνοι, για την λαβίδα, δεδομένου ότι μέσα στην Θεία Ευχαριστία υπάρχει ίνος, όπως ξέρουμε, και ο ίνος, το ινόπνευμα δηλαδή, καταστρέφει τον ιόν του AIDS. Είναι ένα από τα μέσα με τα οποία καταστρέφεται ο ιός του AIDS. Αυτά λένε επίσημα οι ιατροί, οι επιστήμονες για να εξηγήσουν το γιατί δεν μεταδίδεται με την λαβίδα και με την Θεία Ευχαριστία το AIDS. Εμείς βεβαίως από πλευράς θεολογικής και ορθοδόξου θεολογίας μάλιστα έχουμε να προσθέσουμε και την δική μας άποψη ότι και κατά το παρελθόν είχαμε μεταδοτικές μολυσματικές ασθένειες. Είναι γνωστά χολέρα, πανόλυσκο, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία φάνησαν κοινωνίες. Και όμως οι ιερείς που πάντοτε κάνουν κατάλυση όπως ξέρουμε
και οι πιστοί δεν είχαν ποτέ πρόβλημα μεταδόσεως των ασθενειών αυτών των μεταδοτικών, και μπορούμε να πούμε ότι αυτό ίσως θα πρέπει να το κατανοήσουν και οι μη πιστοί, ότι είναι για μας ένα θαύμα. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν επαρατηρήθησαν, παρόλο που έγιναν μελέτες και έρευνες, μεταδόσεις ανά τους αιώνες. Ναι, ναι, μονοσημάτων, μεταδοτικών, ιδιαίτερα στους ιερείς, που ξέρουμε ότι καταλήγουν στο τέλος, αλλά και μεταξύ των πιστών, είναι κάτι που οπωσδήποτε εναρμονίζεται με όσα η θεολογία λέει περί της Θείας Ευχαριστίας ως σώματος και αίματος του Χριστού, που οπωσδήποτε εφόσον δέχεται κανείς αυτό το πράγμα, όπως δέχεται η Εκκλησία μας, δεν είναι δυνατόν να δεχθεί ότι είναι μέσω μεταδόσεως ασθενειών. Κύριε καθηγητά, λέγοντας όμως ότι θα κολλήσετε AIDS, αυτό βλέπετε ότι είναι κατευθυνόμενο και έχει σκοπό, υπάρχει σκοπιμότητα αυτό που λέγεται, διότι αμέσως καταργούν το θείον, δηλαδή θέλουν να καταργήσουν τη θεότητα του Ιησού Χριστού, διότι όταν ένας θεός, προσέξτε, είναι θεός ο Ιησούς Χριστός, έτσι συντελείται το θαύμα εκείνη την ώρα, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν αρχίζουν στον κόσμο να βάζουν, τον βάζουν σε μια παγίδα, να συνεχώς να διερωτάται ότι μήπως τυχόν κολλήσω AIDS, μήπως τυχόν, αυτό περνάει στο υποσυνείδητο. Άρα λοιπόν τα συνθήματα αυτά και τα μηνύματα είναι εκ του πονηρού. Εδώ θέλω να καταλήξουμε. Ακριβώς, και δουλειά και δική μας αλλά και της ιατρικής επιστήμης είναι ακριβώς να αντικρούσει αυτές τις φήμες, που εγώ δεν μπορώ να ξέρω από πού προέρχονται, οπωσδήποτε όμως δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Και αφού δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, πρέπει αυτό το πράγμα να προβληθεί. Τέλος, ως προς την κατάργηση, γιατί μου θέσατε και το ερώτημα της καταργήσεως της ελληνικής γλώσσης, ασφαλώς αυτό θα είναι, εάν κάποτε συμβεί, πιστεύω να μην συμβεί, ότι δεν θα αφήσουν οι Έλληνες να συμβεί, ένα πλήγμα και κατά του ελληνισμού, αυτό το γνωρίζουν όλοι, διότι ξέρουμε ότι ένα από τα στοιχεία του έθνους είναι και η γλώσσα του. Μάλιστα. Το όμεμον, το ομόφυσκον, το ομόγλωσσον και τα κοινά ήθη και έθιμα. Έτσι λένε τουλάχιστον οι εθνολόγοι και οι ειδικοί επιστήμονες, και συμφωνώ και εγώ μαζί τους. Ένα λοιπόν από τα βασικά στοιχεία μιας εθνότητος, συνεκτικά της ενότητος δηλαδή, είναι και η γλώσσα. Από τη στιγμή λοιπόν που μια γλώσσα θα χαθεί, είναι δυνατόν να χαθεί προοδευτικά και ο λαός ο οποίος ήτο φορεύς αυτής της γλώσσης σαν εθνότητα. Βέβαια. Θα υπάρχουν απόγονοι βεβαίως, αλλά θα έχουν χάσει πλέον την συνείδηση. Αυτό θέλουν οι σκοτεινές δυνάμεις, κύριε καθηγητά. Τα κέντρα αποφάσεων, τα σκοτεινά, αυτό έχουν αποφασίσει με τον πάσιμό μας στην ΕΟΚ. Η ΕΟΚ ήταν η καταστροφή της Ελλάδος και τα βλέπουμε τα αποτελέσματα μπροστά μας, και μάλιστα με ταχύτητα τους ρυθμούς γίνονται. Είδατε στην Αλβανία που αποκαλούν τη Βόρειο Ήπειρο μειονότητα, τη Βόρειο Ήπειρο. Η Βόρειος Ήπειρος, γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, καλύτερα από τον καθένα μας, τι σημαίνει Βόρειος Ήπειρος. Λοιπόν, τα συνθήματα αυτά, όταν οι ίδιοι Βορειοϋπειρώτες λένε ότι τους απαγορεύουν να διαβάζουν, να μιλούν τη γλώσσα τους κλπ, το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Εσείς οι πνευματικοί άνδρες, οι μεγάλοι, πρέπει λοιπόν να αρχίσετε να λέτε σε όλα, προς πάσαν κατεύθυνση δηλαδή, και να επισημαίνετε τον κίνδυνο αυτό, να αντιδράσουν τα παιδιά που διδάσκετε με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, διότι επροτάθει η κατάργηση της ελληνικής γλώσσας. Μάστριχτ και ΕΟΚ σημαίνει ότι σιγά σιγά αφελληνίζουν τους Έλληνες και την Ελλάδα, την καταστρέφουν. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω την αποτάτη πηγή της προτάσεως της καταργήσεως της ελληνικής γλώσσης, και αν προέρχεται από σκοτεινές δυνάμεις ή από φανερές δυνάμεις, γιατί είναι πολλοί που και φανερά προτείνουν αυτό το μέτρο. Ποιος θα ήθελε Έλληνας, κύριε καθηγητά, να καταργήσει την ελληνική γλώσσα? Έλληνας. Ακούστε, Έλληνες ευρίσκονται πάντοτε επιλύσμονες της ελληνικής ιδιότητός των, για να μην πω κάτι βαρύτερο. Προδότες. Δεν ξέρω. Ή τέλος πάντων ευήθης. Τεχνητοί Εβραίοι Μασόνοι, να το πούμε ανοιχτά. Οι Μασόνοι, μέσω της Μασονίας, ο Έλληνας γίνεται τεχνητός Εβραίος. Εγώ έχω, μην ξεχνάτε, και την ιδιότητα του δικηγόρου. Βεβαίως. Δεν μου επιτρέπεται να πω τίποτα ότι οφείλεται σε κάποιο, αν δεν προσκομίσω και την αιτιώδη σχέση, δηλαδή βεβαίως, την απόδειξη. Ναι, βεβαίως, η απόψη. Γι' αυτό δεν θα αναφερθώ στο ποιες είναι οι πηγές, αφού δεν τις ξέρω. Ξέρω όμως τούτο, να πω ότι κάθε γνήσιος Έλληνας, κάθε γνήσιος και ορθόδοξος αν θέλετε, δεν είναι δυνατόν να δεχθεί την κατάργηση της γλώσσης του. Από πουδήποτε και αν προέρχεται μία πρόταση, είτε από δικούς του ανθρώπους,
που μπορεί από επιπολαιότητα να κάνουν μια τέτοια πρόταση, είτε από εχθρούς του έθνους. Άρα γιατί κοιτάξτε ο αγώνας θα είναι υπέρ της διατηρήσεως της γλώσσας μας και η απόκρουση της επιθέσεως κατά της γλώσσας μας. Ναι, αλλά η παιδεία μας έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα και αυτό είναι γνωστό της πάση και έχουν γίνει εκπομπές επί εκπομπών και αναφορές επί αναφορών ότι η παιδεία μας έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως τα παιδιά μας πλέον δεν διδάσκονται αυτά που έπρεπε να διδαχθούν. Ούτε ιστορία, την ιστορία της Ελλάδος, ούτε τα θρησκευτικά, ούτε τίποτα. Βαδίζομαι προς μια οικουμενιστική εικόνα σαφρή, σάπια, η οποία βεβαίως βγάζει και ξεριζώνει τα παιδιά από την παράδοση. Και εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά από πού προέρχονται όλα αυτά. Επειδή κάνουμε έρευνα, γι' αυτό εσείς έχετε κάνει έρευνα. Εσείς που μπορείτε να κάνετε αυτή την έρευνα ή την έχετε κάνει, εγώ δεν την έχω κάνει, ασφαλώς μπορείτε να εντοπίσετε και τις πηγές και να τις κατονομάζετε. Εγώ μένοντας στα γεγονότα όπως τα βλέπω και χωρίς να ξέρω βεβαίως πάντοτε την αποτάτη πηγή από την οποία προήλθαν, λέγω ότι είτε Έλληνες ήσαν αυτοί που προέτειναν με νομοθετικά μέτρα την κατάργηση, την διαφοροποίηση ή την βλάβη, αν θέλετε, της γλώσσας μας. Είτε μη Έλληνες, στην ψυχή, αυτό για μας δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερη σημασία. Εμείς τον ίδιο αγώνα πρέπει να κάνουμε για την διατήρηση της γλώσσας μας, συμφωνώ, από και αν προέρχεται. Αν βέβαια κάποιος φανερά πλέον και καθαρά πλέον και με πλήρη απόδειξη, όπως λέμε, έρθει να πολεμήσει τα ιερά και τα όσια μας, τότε βεβαίως και εκείνος θα πρέπει να δεχθεί και προσωπική επίθεση. Αλλά θα πρέπει να έχουμε την πλήρη απόδειξη του εχθρού. Ποιος είναι ο εχθρός. Κύριε καθηγητά, με τη διαφορά ότι εδώ πέρα πλέον πολεμούμεθα φανερά, φανερότατα. Έχουν πέσει πλέον τα προσωπία και δέχεται η Ελλάδα, ο ελληνισμός, η ιστορία, η πίστη μας, η ορθοδοξία μας δέχεται μεγάλο πλήγμα και το τελειωτικό γονάτισμα θα γίνει μέσα στο 1995. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω τώρα εσάς, κύριε καθηγητά, είναι το εξής. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε και να μας ερμηνεύσετε τον κανόνα του πιδαλίου της Εκκλησίας, επειδή είστε κανονολόγος, αυτό είναι γνωστό, που απαγορεύει τη συμπροσευχή μετά των αιρετικών. Ποιοι είναι οι αιρετικοί σήμερα, κύριε καθηγητά? Καταρχήν, οι αιρετικοί πάντοτε και όχι μόνο σήμερα είναι εκείνοι οι οποίοι αποκλίνουν από το ορθόδοξο δόγμα. Αιρετικός γουν εστίν και ομικρόν εκκλίνων του ορθοδόξου δόγματος. Δηλαδή, έχουμε ένα σύνολο διδασκαλίας πίστεως, ένα σύνολο δογμάτων. Κάποιος που δεν δέχεται ένα από τα δόγματα της ορθοδόξου πίστεως, δηλαδή μία από τις αλήθειες της ορθοδόξου πίστεως, είναι αιρετικός. Και σήμερα και στο παρελθόν και πάντοτε. Αυτό λοιπόν είναι ο αιρετικός και η διδασκαλία του που αποκλίνει από την ορθοδοξία είναι η αίρεση. Ναι, θέλω εδώ να σας πω. Επομένως, να σας ερωτήσω. Να πω για σήμερα, αν θέλετε. Γιατί... Ναι, για ποιους αιρετικούς αναφέρονται οι κανόνες Εκκλησίας, σε ποιους. Σε όλους τους αιρετικούς. Δεν κάνουν διάκριση. Έχουμε βεβαίως κανόνες που αναφέρονται σε αριανούς, σε νεστριανούς, ξέρω εγώ, μονοφυσίτας κ.ο.κ. Αλλά όλοι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν γενικοί και ιεροί κανόνες που αντιμετωπίζουν τους αιρετικούς ως ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να αποκοπούν από την Εκκλησία και αποκόπτονται. Δίδεται το μέδα ανάθεμα για αυτούς και μάλιστα είναι από τις λίγες περιπτώσεις που αν υπάρχει κάποιος αιρετικός και διαγνωστεί, ακόμα και κατά τον θάνατό του δεν πρέπει να γίνει η κηδεία του. Άρα λοιπόν ότι είναι αποκλεισμένο και μακράν της Ορθοδόξου παραδόσεως είναι αιρετικό. Είναι αιρετικό ή σχισματικό. Σχισματικό. Μπορεί να είναι και σχισματικό. Αλλά εκείνοι που αποκλίνουν στην Ορθόδοξη διδασκαλία είναι αιρετικοί. Εκείνοι που έχουν την ίδια διδασκαλία με εμάς, αλλά δεν δέχονται την διοίκηση την ίδια, λέγουμε απόκληση στο διοικητικό σύστημα, δεν παραδέχονται, σκίζουν την Εκκλησία διοικητικά, είναι οι σχισματικοί. Να σας ρωτήσω, οι Αγγλικανοί έχουν ιεροσύνη όταν παντρεύουν άντρα με άντρα και γυναίκα με γυναίκα? Εγώ λέω αδιστάκτως όχι. Αυτό αλλά, θέλαμε να ακούσουμε από όχι, όχι επειδή παντρεύουν άντρα με άντρα και γυναίκα με γυναίκα δεν έχουν ιεροσύνη. Δεν έχουν ιεροσύνη για άλλους λόγους, διότι υπάρχει πρόβλημα αποστολικής διαδοχής σε αυτούς και άλλα προβλήματα. Μάλιστα. Γιατί και ένας Ορθόδοξος μπορεί να έχει ιεροσύνη και να τρελαθεί και να παντρέψει άντρα με άντρα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει ιεροσύνη την ώρα που τον παντρεύει, απλώς κάνει ένα παράπτωμα άλλο. Δηλαδή ξεχωρίζω τα δύο πράγματα. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, οι παπικοί είναι αιρετικοί και οι προτεστάντες? Διότι εδώ έχουμε ένα βιβλίο, να το δείξουμε παρακαλώ πάρα πολύ. Να δείξουμε αυτή την εικόνα, θα τη δει και ο κύριος καθηγητής εδώ, τη βλέπει μπροστά του.
Δείχνουμε ότι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας κ. Παρθένιος ομιλεί στην Τρίτη Σύνοδο των Επισκόπων, παρακαλώ, και δείχνουμε εδώ, για να το δει ο λαός, κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ ο Πάπας, ο Κάσιντι και δίπλα ο Παρθένιος είναι εδώ ο τελευταίος. Προσέξτε, υποβάθμισης κυρίες και κύριοι της Ορθοδοξίας. Υψηλά ίστανται ο Πάπας, ο Πάπας Βοητήλας, ο Πολωνοεβραίος, το δικαίρα των θηρίων της Ρώμης. Και πιο κάτω υποβαθμισμένος ο Παρθένιος, ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας. Εδώ. Λοιπόν, αυτό θέλουν να μας κάνουν, να μας βάσουν, να δείξουμε και αυτό εδώ, άλλη μια εικόνα, εδώ. Αγκαλιά ομού, η αυτού θεία μεγαλειώτης, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Παρθένιος Τρίτος, με την αυτού αγιότητα, προσέξτε, τον Παλουκωτή και τον Σφαγέα, των Βαλκανίων και των Ορθοδόξων κρατών, η αυτού θεία αγιώτης και ο αγιότατος αδελφός, Πάπας Βοητήλας. Εδώ κοιτάξτε. Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουμε, διότι εδώ πέρα έχουμε να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή, να μας απαντήσει εάν επιτρέπονται οι συμπροσευχές μετά των αιρετικών και των παπικών όλων αυτών. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνω μία τοποθέτηση. Μάλιστα. Άλλο αίρεση, άλλο αιρετικός ως αιρετικός και άλλο αιρετικός ως άνθρωπος. Βεβαίως, όλοι οι προτεστάντες για την Ορθόδοξον θεολογία είναι αιρετικοί. Επ' αυτού υπάρχει ομοφωνία όλων των Ορθοδόξων θεολόγων. Γιατί ακριβώς αποκλίνουν σε ουσιώδη δογματικά ζητήματα. Μάλιστα. Και πρώτα απ' όλα δεν δέχονται ιερά παράδοση. Δεν θέλω τώρα να απαριθμίσω λεπτομέρειες. Να μην επισέλθουμε. Για τον παπισμό, για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των θεολόγων. Άλλοι από αυτούς, από τους θεολόγους, θεωρούν ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι σχισματική και άλλοι ότι είναι και αιρετική, δεδομένου ότι έχουμε διαφορετική διασκαλία σε ορισμένα θέματα, όπως είναι το φιλιόκβε, δηλαδή η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού, όπως διδάσκεται από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουν μυστήρια οι παπικοί, κύριε καθηγητά. Κανένα μυστήριο δεν έχουν. Είναι άκυρα τα μυστήριά τους. Ακούστε, όσοι τους δέχονται μόνο σχισματικούς, δεν δέχονται αυτή τη θέση που λέτε και υπάρχουν ορθόδοξοι κληρικοί που δεν αναβαπτίζουν τους ρωμαιοκαθολικούς, δεχόμενοι ότι είναι σχισματικοί. Αυτή νομίζω είναι η βλασφημία η μεγάλη. Νομίζω ότι στο μεγάλο αυτό πρόβλημα χρειάζεται μια σύγχρονος απόφαση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε πανορθόδοξο βέβαια σύνοδο, διότι το τι θα πει ο Α ή ο Β καθηγητής ή ειδικός ή θεολόγος είναι μια απλή γνώμη. Ό,τι και αν σας πω εγώ θα είναι μια απλή γνώμη. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει στο σημείο αυτό, νομίζω, είναι να υπάρξει επίσημη απόφαση της Εκκλησίας μας. Μάλιστα. Τώρα, ως προς τις φωτογραφίες που δείξατε, ίσως και άλλες, θα πρέπει να πω το εξής. Υπάρχει διάχυτος μία άποψη ότι δεν πρέπει καν να λέμε ούτε καλημέρα στον αιρετικό, ούτε να συναντώμεθα ποτέ, ούτε για κανένα λόγο. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την άποψη και θέση. Την άποψη και θέση, διότι έχουμε υποχρέωση και καθήκον χριστιανικό και ορθόδοξον να ευαγγελιζόμεθα προς τους πάντες. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και να επανευαγγελιζόμεθα εκείνους που τυχόν έχουν εκπέσει. Μα αυτοί δεν επανευαγγελίζονται, κύριε καθηγητά. Αυτοί εμένουν στα θέσεις των. Μια στιγμή. Αν λοιπόν, αυτά είναι γραμμένα σαν ύποπτο χρόνο. Στην πλάνη. Αν λοιπόν εγώ πλησιάσω ένα αιρετικό ή σχισματικό και μιλήσω μαζί του αποκλειστικά με σκοπό να τον επαναφέρω στην Ορθοδοξία, μάλιστα, τότε αυτή η συμπεριφορά μου είναι σωστή. Βεβαίως. Εάν όμως αυτό το οποίο κάνω, το κάνω από φιλοαιρετική διάθεση ή από φιλοσχισματική διάθεση, να είμαστε φίλοι, και καλύπτω τα θέματα, τα βασικά της πιστός μου, τότε στην περίπτωση αυτή, κατά τους ιερούς κανόνας, δεν είμαι σωστός. Δηλαδή, επιτελώ, όπως λέμε, εκκλησιαστικό αδίκημα. Μεγάλη λοιπόν σημασία έχει εδώ ο σκοπός ή οι λόγοι που με κάνουν να πλησιάσω, να μιλήσω με ένα αιρετικό ή σχισματικό. Βεβαίως, για συμπροσευχή, για intercommunio ιδιαίτερα, δηλαδή κοινωνία των μυστήριων, δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται λόγος. Έτσι, αυτό οπωσδήποτε πρέπει να αποκλειστεί. Απαγορεύεται δια νόμου. Απαγορεύεται. Θεϊκού. Εντάξει, δια των ιερών κανόνων. Μάλιστα. Εδώ θέλουμε να σας ρωτήσουμε τώρα το εξής. Γιατί τον τελευταίο καιρό δεν ξέρω αν έπεσε την αντίληψή σας και επειδή ήταν μεγάλη μας η χαρά που σας ακούσαμε προχθές τηλεφωνικά, διότι είδαμε ότι παρακολουθούν και οι πνευματικοί άνθρωποι
στην Ορθοδοξία, είτε καθηγητές πανεπιστημίου είναι αυτοί, είτε απλοϊκοί άνθρωποι είναι αυτοί, παρακολουθείτε τις εκπομπές αυτές. Είχατε πει, μιλήσατε και προχθές και σας ακούσαμε με μεγάλη χαρά, τι σημαίνει για μας τους Ορθοδόξους, για την κατάληψη που έχουν κάνει στο ναό μας τούτη τη στιγμή του ναού της Ζωοδόχου Πηγής, μπήκανε μονοφυσίτες. Λοιπόν, ο μονοφυσιτισμός, θέλουμε να μας πείτε από το στόμα το δικό σας να ακουστεί τι σημαίνει μονοφυσιτισμός, αν είναι αίρεσης ή δεν είναι. Μονοφυσιτισμός είναι σαφώς αίρεσης. Επ' αυτού έχει αποφασίσει η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος και επόμενη μέχρι και την Εβδόμη. Μονοφυσιτισμός είναι η αίρεση σε εκείνη, δηλαδή η πεπλανημένη διδασκαλία, την οποία εισήγαγε ο Ευτυχής και κατεδικάστηκε για πρώτη φορά στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο το 451, στη Σύνοδο της Χαλκιδόνος, κατά την οποία διδασκαλία ο Ιησούς Χριστός έχει πλέον μία φύση, διότι με την ένωση των δύο φύσεων η Θεία Φύσης απερόφησε την ανθρωπίνη. Άρα λοιπόν δεν είναι πλέον τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτή είναι η διδασκαλία και η αίρεση, αν θέλετε, των μονοφυσιτών που κατεδικάστη από την Εκκλησία, και συνέπεια αυτής της διδασκαλίας υπήρξε και αργότερα η αίρεση του μόνο ενεργητισμού, που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είχε μόνον μία ενέργεια, την Θεία, και του μόνο θελητισμού, που λέει και αυτή η αίρεση, ότι είχε μόνον μία θέληση. Άρα λοιπόν εμείς ουδε μία κοινωνία πρέπει να έχουμε με τους μονοφυσίτες. Ασφαλώς. Βάσει των όσων καταγγέλλεται απόψε. Ασφαλώς βάσει των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Μάλιστα. Όχι όσων καταγγέλλω εγώ. Ναι, οι Οικουμενικές Σύνοδοι σε αυτό το σημείο είναι σαφέστατοι. Τα πρακτικά των είναι εκτενέστατα και με πολλές αναφορές που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, ότι όποιος δεν δέχεται δύο εν Χριστώ φύσεις. Μάλιστα. Όποιος δεν δέχεται δύο εν Χριστώ θελήσεις. Όποιος δεν δέχεται δύο εν Χριστώ ενεργίες, ασφαλώς είναι αιρετικός, αναθεματίζεται και αποκόπτεται από την Εκκλησία. Μάλιστα, για να πω και ένα χαρακτηριστικό, η Έκτη Οικουμενική Σύνοδος δεν εδίστασε, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ, μάλιστα, δεν εδίστασε να καταδικάσει ως αιρετικούς και να αποκόψει από την Εκκλησία ένα Πάπα, τέσσερις Πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως, ένα Πατριάρχη Αλεξανδρίας και ένα ζωντανό Πατριάρχη Αντιοχίας, ακριβώς για αυτές τις αιρέσεις. Έτσι κατεδίκασε τον Ονόριο Ρώμης, Πάπα Ρώμης, και εδώ ακριβώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει αλάθητον Πάπα στην ιστορία. Αλάθητος είναι μόνο ο Κύριος. Κατεδίκασε τον Σέργιο, τον Παύλο, τον Πύρο και τον Πέτρο. Τον Πέτρο, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, που είχαν βέβαια πεθάνει, κατεδίκασε τον Μάρκο Αλεξανδρίας, Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Φανταστείτε. Και αυτοί όλοι είχαν πεθάνει. Ναι, ναι. Και τον Μακάριο Αντιοχίας, ο οποίος είναι το παρόν στην Έκτη Οικουμενική Σύνοδο, υπερίσπησε τον μονοθελητισμό, που είναι παιδί, είπαμε, του μονοφυσιτισμού, δεν εδέχθη τελικά τις θέσεις των πατέρων της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου και κατεδικάστη ως αιρετικός και αυτός. Άρα λοιπόν αυτά τα πηγενέλα και τα λησβερίσια με παγκόσμια συμβούλια εκκλησιών και εδώ στο διάλογο και εδώ στο διάλογο και πηγαίνω ερχόμεθα να λέμε τι, στους διαλόγους και όλα αυτά, αυτά είναι εκ του πονηρού και πρέπει να πάψουν μία διαπαντός, διότι η Ορθοδοξία μέχρι στιγμής από τα αποτελέσματα τα σημερινά χάνει συνεχώς έδαφος με αυτές, με αυτούς τους διαλόγους και με όλους αυτούς τους αιρετικούς, το συνοθήλευμα δηλαδή των αιρετικών αυτών. Αυτό θέλουμε να πούμε. Θέλουμε λοιπόν τώρα εδώ, κύριε καθηγητά. Μια στιγμή, εδώ, ναι. Εγώ θέλετε να πείτε εσείς αυτό. Ναι, εσείς. Εγώ θέλω να πω κάτι να άλλο. Και, να ακούσουμε και την άποψη δική σας. Ασφαλώς. Οπωσδήποτε, το να παραχωρείται ένας ναός στους μονοφυσίτας, δεν ξέρω με ποιους όρους παραχωρήθη. Οπωσδήποτε όμως, εγώ θα τον δικαιολογούσα από πλευράς κανονικής, μόνο εάν οι μονοφυσίτες αυτοί είχαν προσχωρήσει στην Ορθοδοξία και είχαν αποδεχθεί σε έναν βαθμό που να ικανοποιεί την Εκκλησία μας τις Οικουμενικές Συνόδους, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, Πενθέκτη και Εβδόμη, που μέχρι σήμερα, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, από όσο ξέρω, δεν τις εδέχονται. Μάλιστα. Εάν έχει γίνει κάτι τέτοιο, ασφαλώς το μεγάλο πρόβλημα έχει εκλείψει. Αν όμως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν το ελέγχω αυτή τη στιγμή. Δεν έχει γίνει, κύριε καθηγητά. Μου το λέτε εσείς. Εγώ δεν το ελέγχω. Δεν έχει γίνει. Τότε έχουμε ένα πρόβλημα. Δεύτερον, ως προς το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που λέτε, ξέρουμε ότι κατά καιρούς και η δική μας Εκκλησία της Ελλάδος έχει μετάσχει και άλλες εκκλησίες έχουν μετάσχει, που μερικές έφυγαν. Ξέρουμε ότι σήμερα έχει φύγει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Προς τιμήν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι αυτό. Γιατί μετήχαν και γιατί δεν μετέχουν όσοι δεν μετέχουν τώρα. Μετήχαν επί τη βάση της αρχής που σας είπα,
της Ορθοδόξου Αρχής ότι πρέπει τους πάντες να προσπαθούμε να τους φέρουμε στην Ορθοδοξία. Με την ελπίδα δηλαδή ότι ίσως εκεί... Τους πάντες. Με την ελπίδα δηλαδή ότι ίσως εκεί στο Συμβούλιο, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, που υπάρχουν τόσες αντιθέσεις, που είναι τόσες εκκλησίες σε εισαγωγικά, που έχουν αποκοπεί... που έχουν αποκοπεί από την αρχαία εκκλησία, μήπως η φωνή της Ορθοδοξίας που εξακολουθεί να είναι γνησία φωνή της αρχαίας αδιαιρέτου εκκλησίας, δεν αλλάξαμε εμείς, και αυτό είναι το μεγάλο ευτύχημα για την Ορθοδοξία. Έχουμε όσα είχαν και οι προπάτορες, ας το πούμε έτσι, αυτών των εκκλησιών σε εισαγωγικά. Είναι λοιπόν δυνατόν κάποια στιγμή και με τη θεία ας πούμε επέμβαση να δουν το λάθος τους, να δουν πόσο εκκοσμικεύτησαν, να δουν πόσο ξέφυγαν από τις αρχαίες διδασκαλίες και από την αρχαία εκκλησία και να επανέλθουν. Καμιά φορά η σύγκρουση μεταξύ Προτεσταντών ιδιαίτερα και Ρωμαιοκαθολικών αποβαίνει εις όφελος της Ορθοδοξίας. Αν όμως σε μια οποιαδήποτε συνάντηση των λεγόμενων εκκλησιών και μετέχει η Ορθοδοξία χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό, χωρίς την αναγκαία προετοιμασία, κυρίως όμως, θα το πω και ας μου συγχωρεθεί, χωρίς τους ανθρώπους εκείνους που είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον αγώνα υπέρ της Ορθοδοξίας και να μην υποχωρήσουν σε τίποτε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κανέναν αγώνα, κύριε καθηγητά, υπέρ της Ορθοδοξίας. Έχουμε ντοκουμέντο, έχουμε ντοκουμέντο τηλεοπτικό, έχουμε κασέτα τηλεοπτική. Κοιτάξτε, εσείς κρίνετε πρόσωπα. Εγώ μιλάω επί τη βάση αρχών. Ισοτιμία, πού είναι η ισοτιμία, κύριε καθηγητά? Λέω, εάν κάποια στιγμή η Ορθοδοξία δεν μπορεί να έχει μέσα εκεί φωνή και αντίθετα βγαίνει ένα ψήφισμα και είναι η μειοψηφούσα, ας το πούμε, εκκλησία, τότε θα πρέπει η Ορθόδοξος Εκκλησία ή οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να εκτιμήσουν αυτή την κατάσταση για να δουν από τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ωφελήθη η Ορθοδοξία ή ευλάβη. Διότι αν ωφελήθη, δικαίως να συνεχίσουν να μετέχουν. Αν όμως εζημιώθηκε, όπως έκανε τον Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ότι ζημιώθηκε, διότι εμφανιζόμενοι ως φίλοι οι πάντες, μπορώ να το πω αδιστάκτως, έχασε πιστούς στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με την επέμβαση των Ρωμαιοκαθολικών που είπαν δεν έχουμε διαφορές, τι εδώ, τι εκεί. Γι' αυτό το λόγο και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, δεν κρίνω πρόσωπα και πράγματα, στην παρούσα φάση τουλάχιστον και μέχρι να εκλείψουν αυτοί οι κίνδυνοι που υπάρχουν, πολύ σωστά το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είπε εγώ δεν μπορώ επί του παρόντος να μετέχω. Και μπράβο στον Πατριάρχη μας κύριον Διόδωρο, ναι, μπράβο. Αν αύριο αλλάξουν τα δεδομένα και κρίνει και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ότι θα ήταν εποφελία του ποιμνίου του να επαναλάβει την συμμετοχή του, θα είναι οπωσδήποτε δική του απόφαση και ευθύνη. Κύριε καθηγητά, οι Λατίνοι ανέκαθεν εποφθαλμιούν και καιροφυλακτούν να αρπάξουν τα Πανάγια προσκυνήματα, τα οποία είναι κτήμα του ελληνικού έθνους, απόδειξη της στενής σχέσεως που έχει ο Πανάγιος Τάφος με τους απανταχού Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, είναι ίδρυσης και ύπαρξης ανά τον κόσμο μετοχίων που έχει. Επειδή όμως, προσέξτε το αυτό, τον τελευταίο καιρό, το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά μια και εκπροσωπείτε, η μήτρη των εκκλησιών δέχεται χτυπήματα από σκοτεινές δυνάμεις και τελευταίως από ορισμένα έντυπα που ανήκουν σε εντός εισαγωγικών γνησίους Ορθοδόξους, οι οποίοι λασπολογούν, αποκαλώντας το Πατριαρχείο οικουμενιστικών. Θα θέλαμε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε τη γνώμη σας κατά πόσον το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι οικουμενιστικών. Θέτετε με όσα λέτε συνέχεια πολλαπλά ερωτήματα και αυτό είναι το σας πρέπει να κρατεί κανείς τουλάχιστον σημείωση βεβαίως, του τι λέτε. Θα αρχίσω από το τελευταίο. Πράγματι δέχεται επιθέσεις στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ότι είναι οικουμενιστικό από ορισμένους. Αυτό είναι σφάλμα. Δεν είναι αληθές. Αντιθέτως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπήρξε πάντοτε και είναι και σήμερα συνετό, θα έλεγα, ως προς τη συμμετοχή ή μη συμμετοχή του εις τους διαλόγους. Σας είπα και προηγουμένως ότι κάποια στιγμή που έκρινε ότι υπάρχει κίνδυνος για το ποιμνιό του, διότι στην πράξη του το προσλήθησαν, έχανε το ποιμνιό του με την συμμετοχή ως ήττο, έκρινε ότι πρέπει να απομακρυνθεί. Και σήμερα δεν μετέχει αυτών των διαλόγων. Μπράβο, λοιπόν, στο Πατριαρχείο μας. Δεν υπέγραψε τελευταία κάποια κείμενα που δεν υπέγραψε και η ελληνική εκκλησία, η εκκλησία της Ελλάδος, ακριβώς διότι έχει το πρόβλημα της Ουνίας όπως το έχει και η Ελλάδα. Και ξεκάθαρα και εδώ ο Αρχιεπίσκοπός μας και η Σύνοδός μας έχει εκφράσει τα παράπονα κατά της Ουνίας που διεξάγεται βεβαίως από άλλες εκκλησίες, είπαμε, σε εισαγωγικά. Επομένως, η κατηγορία κατά του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
που αναφέρατε ως οικουμενιστικό, ναι, καταρρύπτεται. Τουλάχιστον δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει βάση. Τώρα, βέβαιως, μετόχια, αναφέρατε τα μετόχια. Το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων είναι όντως, όπως είπατε, η μήτηρ των εκκλησιών. Κακώς μερικοί δεν το δέχονται αυτό. Είναι η μήτηρ των εκκλησιών, διότι όλοι μας ανάγουμε την αρχή μας εις τα Ιεροσόλυμα. Από εκεί ξεκίνησαν οι πάντες. Με αυτή την έννοια ότι πραγματικά είναι μήτηρ, όχι ηγέτης, άλλο ηγέτης και άλλο μήτηρ των εκκλησιών. Μάλιστα. Είναι το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Και ιδιαίτερα η Ελλάς, μην ξεχνάμε, μα ο Απόστολος Παύλος απεβιβάστηκε έτσι στους Φιλίππους, σημερινή Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Αθήνα, Κόρινθο, Νικόπολη, Κρήτη, κατά μία άποψη Μάλιστα. πήγε και στην Κεφαλονιά. Είναι δηλαδή, έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα τόσες αποστολικές εκκλησίες από την πρώτη εκκλησία που είχε την αφετηρία της, όπως ξέρουμε, στα Ιεροσόλυμα και γενικότερα στο χώρο της Παλαιστίνης, της Εγγύης Ανατολής. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, επειδή ο Πανάγιος Τάφος είναι για όλους τους Ορθοδόξους, σε όποια εκκλησία επιμέρους και ανάγκη κάνει, απανταχού σε όλο τον πλανήτη, η Βηθλεέμ είναι κοινό κτήμα όλων των Ορθοδόξων. Όμως όλα αυτά τα Πανάγια προσκυνήματα, τα οποία κατ' επανάληψη έχουν καταστραφεί και έχουν ξαναανεγερθεί με χρήματα Ορθοδόξων και κυρίως Ελλήνων, αλλά και άλλων, αυτά τα Πανάγια προσκυνήματα για να συγκριθούν χρειάζεται η συνεισφορά όλων των Ορθοδόξων, αφού σε όλους τους Ορθοδόξους ανήκουν. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η μεγάλη μας κληρονομιά, για τον οποίο έχουν ιδρυθεί σε επιμέρους Ορθοδόξες εκκλησίες μετόχια, όπως λέμε, του Παναγίου Τάφου, για να έχουν, να φέρουν σε επαφή των τοπικών, τους τοπικούς πιστού, τους πιστούς της τοπικής εκκλησίας Ελλάδος ή άλλων εκκλησιών, με την μητέρα των εκκλησιών, και βεβαίως να ενισχύουν την μητέρα των εκκλησιών, η οποία επέρασε πολλούς κινδύνους και σήμερα περνάει σε ένα θανάσιμο. Είναι ήρωες, κύριε καθηγητά, οι κάτω, οι αγιοταφίτες μας είναι ήρωες. Έχετε πάει και έχετε δει επανειλημμένως και περισσότερες φορές από εμένα πώς κρατούν τα λάβαρα υψωμένα της Ορθοδοξίας, πώς η ελληνική σημαία κυματίζει σε όλα τα μοναστήρια, πράγμα που δεν υπάρχει ούτε εδώ στην Ελλάδα αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι η κατάπληξη που καταλαμβάνει τον άνθρωπο που θα πρωτοεπισκεφτεί τα Πανάγια προσκυνήματα, βλέποντας ελληνικές σημαίες αναρτημένες παντού και στην έρημο μέσα. Ασφαλώς είναι ήρωες, είναι μάρτυρες της πίστος, πολλοί έχουν γίνει άγιοι, πολλοί έχουν γίνει ομολογητές, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά τους στις βίβλους, όχι απλώς της ιστορίας, αλλά στις βίβλους της ουρανίου βασιλείας. Οπωσδήποτε καθήκον όλων μας είναι να συμπαρεστάμεθα σε όλους αυτούς τους λίγους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή στην υπηρεσία των Παναγίων προσκυνημάτων. Και πρέπει να πούμε ότι πρέπει να διαφωτίσουμε και τους πάντες ότι τα Πανάγια προσκυνήματα είναι ελληνικά, ένα, διότι έχουν γίνει με χρήματα από τους Έλληνες, ανήκουν κατά ιδιοκτησιακό καθεστώς σε Έλληνες, σε ελληνική εκκλησία. Και επιτέλους, στον χώρο αυτό οι Έλληνες ποτέ ουδεμίαν έκαναν συμφορά. Αυτό πρέπει να το ακούσουν και οι σύγχρονοι Εβραίοι, για να μην νομίσουν ότι ο ελληνισμός είναι εχθρός στην περιοχή εκείνη. Θα αναφέρω μόνο δύο πράγματα. Αυτή είναι εχθρή, αντίθετα είναι αυτή. Η μεγαλύτερη συμφορά εις τον εβραϊκό λαό μετά Χριστό, λέμε, την έκαναν, παρακαλώ, οι Δυτικοί, οι Ρωμαίοι. Δύο φορές κατεσκάφησαν τα Ιεροσόλυμα, μία το 70 μετά Χριστό από τον Τίτο, τους Ρωμαίους στρατιώτες δηλαδή, και μία φορά το 135 από τον Αδριανό, τον αυτοκράτορα πάλι των Ρωμαίων, ο οποίος ισοπαίδωσε τα Ιεροσόλυμα και τα ζευγά έβαλε να τα άρωτρο για να τα ζευγαρώσουν, και να τα καταστρέψει. Σκέπασε τα Πανάγια προσκυνήματα, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, για να εξαφανίσει κάθε τι ορθόδοξο, κάθε ίχνος. Αλλά προσέξτε κάτι ακόμα. Αυτό εναντίον των Ελλήνων. Μάλιστα. Και εναντίον των Εβραίων. Έδιωξε όλους τους Εβραίους από τα Ιεροσόλυμα. Ο δυτικός αυτοκράτορος, ο Ρωμαίος. Τους έκαψε, τους έσπαξε. Έδιωξε και είπε να μην πατήσουν στα Ιεροσόλυμα. Ερωτώ, ο Μέγας Αλέξανδρος που πέρασε από εκεί έκανε τίποτε κακό? Ή μήπως έκανε μόνο καλά? Ο μεγάλος αναμορφωτής ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο ελληνισμός, ο οποίος επέρασε από εκεί, βοήθησε τον τόπο ή δεν τον βοήθησε? Είναι γνωστά από την ιστορία ότι ο ελληνισμός προσέφερε στην περιοχή, ουδέποτε υπήρξε εχθρικός
προς την περιοχή και το εβραϊκό ή το αραβικό ή το οποιοδήποτε στοιχείο κυβερνά κατά καιρό, διότι από εκεί έχουν περάσει βεβαίως Εβραίοι, Άραβες. Κύριε καθηγητά, να μου συγχωρεθεί, οι φωστήρες της δημοσιογραφίας και δυστυχώς όλοι αυτοί οι οποίοι δημοσιογραφούν σήμερα και κινούν τα νήματα της πληροφόρησης και των μίντια, αντίθετα βάλουν εναντίον του προσώπου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αποκαλώντας τον σφαγέα των εθνών. Το κρούσμα αυτό ήταν από τον Μίχα, αυτόν τον οποίος είναι για μένα δηλαδή, μη συζητάτε καμία αναφορά, είναι ανθρωποειδή όλοι αυτοί που προσπαθούν, που αυτοαποκαλούνται Έλληνες και θέλουν, βάλουν εναντίον της ιδίας της ιστορίας των, του ιδίου της ιδίας της πατρίδος των, των παραδόσεών μας κλπ. Αυτή είναι κατευθυνόμενα όργανα. Για να μας κάνει εντύπωση πώς η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε. Αν έχει τέτοιου είδους Έλληνες, μισέλληνες, που ούτε οι Εβραίοι και οι ξένοι, ας πούμε, που μας έχουν στο μάτι, δεν έχουν τέτοια μοχθηρά ένστικτα. Λοιπόν, τέτοια ποταπά ένστικτα. Λοιπόν, υπάρχουν Έλληνες σήμερα, νεοέλληνες, ανθρωποειδοί, οι οποίοι Έλληνες αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν από το χάρτη. Να μου συγχωρεθεί η οργή μου αυτή τη στιγμή και έτσι ο υψηλός τόνος, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω τι λένε αυτοί οι Έλληνες που λέτε, και θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτούς. Αν θέλουμε να πούμε μια άποψη σοβαρή, τεκμηριωμένη, επί τη βάση της ιστορίας, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ελληνισμός δεν κατέστρεψε τίποτε στην Παλαιστίνη, βοήθησε τον πολιτισμό. Θέλετε να σας πω κάτι παραπάνω. Αργότερα επί Πτολεμαίου, Πτολεμαίος ο Β' ο φιλάδελφος ήταν εκείνος ο οποίος για χάρη των Εβραίων, προσέξτε, των Εβραίων, όχι των Ελλήνων, των Εβραίων μάλιστα της Αιγύπτου, εκάλεσε ειδικούς από τα Ιεροσόλυμα που απεστάλησαν από τους αρχιερείς των Ιεροσολύμων για να μεταφράσουν την εβραϊκή βίβλο, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη στα εβραϊκά, από τα εβραϊκά στα ελληνικά. Και πράγματι έτσι προήλθε η μετάφραση των Εβδομήκοντα που έχουμε μέχρι σήμερα στην Εκκλησία μας, που έγινε πρόχριστου και έγινε όχι για χάρη των Ελλήνων της Αλεξανδρίας, αλλά και χάρη, αλλά χάρη των Ιουδαίων, των Εβραίων που ήσαν στην Αλεξάνδρεια. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι πάντοτε ο Ελληνισμός είχε τη διάθεση να προσφέρει και προσέφερε σε αυτόν τον τόπο, εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν τον κατέστρεψε. Αργότερα, ας μου συγχωρεθεί, μετά την μεταφορά της πρωτευούσης από τη Ρώμη, από τη Δύση δηλαδή, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολή, οπότε σιγά σιγά αρχίζει να εξελενίζεται και η αυτοκρατορία, βλέπουμε μεγάλες συνεισφορές της Βυζαντινής πλέον αυτοκρατορίας προς την περιοχή. Κτίσματα, χρήματα πολλά πέφτουν, ναοί γίνονται, οικοδομήματα γίνονται, γίνονται προτροπές για αποδημίες στους Αγίους Τόπους με σεβασμό πάντοτε της περιοχής, χωρίς διώξεις κανένα στοιχείο, ούτε το εβραϊκό σοήτο, ούτε το αραβικό σοήτο, ούτε του περσικού. Βεβαίως πόλεμοι πάντοτε γίνονται σε επίπεδο μαχών, όταν οι Βυζαντινοί πολεμούν με τους Πέρσες, με τους Άραβες. Άλλο το θέμα αυτό. Από τη στιγμή όμως που γίνεται κυριαρχή σε ένα τόπο ο Έλληνας, δεν επιδίεται σε βανδαλισμούς, σε καταστροφές. Αυτό είναι γνωστό, κύριε καθηγητά. Οι Έλληνες δεν έχουν, δεν είναι, να μου συγχωρεθεί, έκφραση σκάφρη όπως είναι όλοι αυτοί. Αυτοί οι αστοιχείωτοι, αυτοί που παίζανε μπάλα και παίζανε ποδόσφαιρο με νεκροκεφαλές ανθρώπων και ήταν στα δέντρα, ειδήσεις δηλαδή, ειδήσεις οι άθεοι, ειδήσεις οι αθεϊστικοί. Θέλω τώρα, επειδή δεν μας προλαβαίνει ο χρόνος, παρακαλούμε στους αγαπητούς τηλεθεατάς να δώσουν προσοχή στο μήνυμα το οποίο θα απαυθεί το κανάλι της Τηλετώρα και εγώ προσωπικά. Ευχαριστούμε τον Άγιο Έξαρχο κύριο Ειρηναίο, ο οποίος μεσολάβησε για να μεταδοθεί το μήνυμα αυτό και να έχουμε μία μίνι συνέντευξη με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Διόδωρο, που θα την ακούσετε ευθύς αμέσως. Εδώ πέρα θέλουμε να σας μαγνητοφωνήσω τούτη την ώρα για να βγάλω, βεβαίως θέλω την έγκρισή σας να μαγνητοφωνήσω τη συνέντευξη αυτή, διότι τώρα βάζομαι ειδικό, με ακούτε? Βάζομαι ειδικό μικρόφωνο για να μπορέσει να μεταδοθεί στον αέρα. Ξέρετε, γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, διαφορετικά από εκεί να σας πάρουμε, και γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την διαδικασία. Λοιπόν, θα ήθελα, μακαριότατε, επί τη ευκαιρία, μερικές ευχές και για τον ελληνικό λαό, για την Ορθοδοξία, καταλαβαίνετε, για την, να μας δώσετε έτσι κουράγιο και θάρρος για τις δύσκολες αυτές μέρες που περνάμε, και είστε η ελπίδα μας. Αυτό εγώ το υποστηρίζω
και οι θέσεις των Ορθοδόξων Ελλήνων πιστών είναι μετακίνητες ως προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, διότι το θεωρούμε τη μητέρα των εκκλησιών και στο πρόσωπό σας. Με ακούτε... Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ως μητέρα των εκκλησιών ακολουθεί το, κρατάει το παλιό ημερολόγιο. Με το... ακόμα δεν εορτάσαμε. Δεν εορτάσατε. Αλλά όχι. Αλλά εφόσον ο λαός μας, οι αδελφοί μας εόρτασαν, εύχομαι σε όλους υγεία, καλά Χριστούγεννα πέρασαν, ευτυχές στο νέο έτος, να είναι ειρηνικό, ένδοξο για την πατρίδα μας. Μακαριότατε, ευχαριστούμε πολύ, διότι συνεχώς τα κανάλια τα ελληνικά, από όλα τα κανάλια, βομβαρδιζόμεθα από μόνον από παρουσιάσεις των παπικών του Βατικανού, δεν δείχνουν κανέναν ιεράρχη ορθόδοξο και εμείς βεβαίως, όπως γνωρίζετε, ότι αυτά είναι μεθοδεύσεις της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Η τηλεόραση της Ιορδανίας, μάλιστα, εδώ στην ώρα δείχνει την επίσκεψη του διαδόχου αντιβασιλέως, μάλιστα, στο Πατριαρχικό Μέγαρο. Μάλιστα. Που έπρεπε τα κανάλια τα ελληνικά να δείχνουν τη μεγάλη έγκλη. Με 100 άτομα. 100 άτομα. 100 άτομα περίπου. Επίσημη. Έχετε λοιπόν, με αυτό είναι η συγκλονιστική εκδήλωση αυτή. Θα το πούμε και εμείς, Μακαριότατε. Αύριο και αύριο μου έχει δεξίωση ο πρόεδρος του κράτους του Ισραήλ. Μάλιστα, θα το αναφέρομαι αυτό. Η ώρα 11. Έχει στους πατριάρχες, σε μένα και σε όλους τους πατριάρχες. Θα σας δεξιωθεί ο πρόεδρος του Ισραήλ. Αύριο. Μάλιστα, αύριο. Γνωρίζομαι, Μακαριότατε, ότι είναι η ειδική δεξίωση που γίνεται για τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Πατριάρχη Ιεροσολύμων και του συνοδεί για τους άλλους πατριάρχες. Μάλιστα. Μάλιστα, ειδικός για τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων γίνεται. Ναι, για όλους σχεδόν. Μάλιστα. Μακαριότατε, θα θέλαμε επί τη ευκαιρία, επειδή εδώ φημολογείτε και πλανάτε πάνω από τα κεφάλια μας έτσι και γνωρίζετε ότι ο ελληνικός λαός αγωνιά και έχει στραμμένα τα βλέμματά του προς την μητέρα των εκκλησιών, σε εσάς είστε ο μόνος που επιμένετε και εμένετε και εμείς σας υπερασπιζόμεθα πάρα πολύ εδώ, είμαστε στο πλευρό σας. Και βεβαίως αγωνιούμε γιατί θέλουμε μία ενίσχυση, μία ενθάρρυνση από τον Πατριάρχη μας. Θέλουμε κάποιες δηλώσεις. Τον τελευταίο καιρό φημολογείται ότι το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων συμφώνησε με τους μονοφυσίτας. Είναι αλήθεια? Άκουσε παιδί μου, ούτε συνεφώνησε, ούτε πρόκειται να συμφωνήσει. Αλλά ούτε καν μας έχουν πλησιάσει μετά από το καταπέρτι τον οποίο έφαγαν. Δόξα σοι ο Θεός. Η Ιεροσολύμων κρατάει και τους κανόνες της Εκκλησίας και τις αποφάσεις των Ιερών των Αγίων και Ιερών Συνόδων και την παράδοση. Δεν είναι δυνατό ποτέ να ξεφύγει από αυτή το δρόμο τον οποίο χάραξαν οι πατέρες μας. Μακαριότατε... Μένουμε στις αποφάσεις μας και δεν αναγνωρίζουμε τίποτα από όσα έχουν γίνει. Μακαριότατε, τούτη την ώρα μας αναπτερώνεται το ηθικό και βεβαίως εμείς εμένουμε και γνωρίζουμε τα θέσεις του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, αλλά αυτή τη συνέντευξη την κάνουμε για να θυμώσουμε στόματα που λασπολογούν τούτη τη στιγμή το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, γιατί έτσι τους βολεύει. Μα πρέπει να το κάνουν αυτό γιατί να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς των. Ακριβώς, Μακαριότατε. Επίσης, μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε, Μακαριότατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Κατά πόσον καταδικάζεται κάθε ένωση και λειτουργική συμπροσευχή με παπικούς καθώς και την περιβόητη Βελεμένδιο Συμφωνία του Λιβάνου. Όλα αυτά τα καταδικάζει το Πατριαρχείο μας. Δεν είναι δυνατό ποτέ να συμφωνήσουμε. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχει τάξη εκκλησία για την επιστροφή των πεπτανημένων και εφόσον δεν έχουν γίνει αυτά, όλα είναι άκυρα δι' μας. Μόνο δια αυτού του τρόπου, δια της μετανοίας, δια της... τακτική στην οποία έχουν ορίσει οι πατέρες μας θα γίνουν δεκτοί στην Ορθοδοξία. Άρα, Μακαριότατε, δεν τα γνωρίζει η Ορθοδοξία. Δοξάζομαι τον Κύριο που υπάρχει έστω και ένας Πατριάρχης, διότι ένας ήταν ο Μάρκος ο Ευγενικός που επέμενε στα θέσεις αυτάς, διότι σήμερα δεν θα υπήρχε Ορθοδοξία. Έχουμε λοιπόν στραμμένα τα βλέμματά μας προς τον Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, υπερασπιζόμεθα τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριον Διόδωρον και αντλούμε θάρρος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον καλό αγώνα της πίστεως, Μακαριότατε. Μην φοβήστε την Ορθοδοξία, την διαφυλάσσει αυτός ο Κύριος.
και πήρε άδου ούκα της Ιησούς είναι αυτής. Μάλιστα. Της πλανής, αλλά της Ορθοδοξίας. Μάλιστα, Μακαριώτε. Θα θέλαμε τώρα να σας πούμε ότι το κανάλι της τηλετώρα, διότι σας είχαμε αναγγείλει από την περασμένη Τετάρτη. Αλλά για τεχνικούς λόγους δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Δοξάζομαι τον Κύριο που επιτέλους επικοινωνήσαμε και να σας βγάλουμε στον αέρα. Ότι όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες και το κανάλι της τηλετώρα, θερμά σας ευχαριστούμε για την μίνι αυτή συνέντευξη που μας εδώσατε. Αυτή η τηλετώρα κάνει πολλά καλά στην Ορθόδοξία. Ευχαριστούμε πολύ, Μακαριότατε. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Με τις απαντήσεις που μας δώσατε, Μακαριότατε, ενισχύθηκε η πίστη των Ορθοδόξων Ελλήνων. Δεν πρέπει να διδιάζετε. Μην ακούτε τίποτα. Το Πατριαρχείο ουδέποτε θα προδώσει την Ορθοδοξία. Μακαριότατε. Το Πατριαρχείο θα είναι ο στήλος για την Ορθοδοξία. Μακαριότατε, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα θέλαμε να στείλετε ένα μήνυμά σας στην ευλογία σας και ένα μήνυμά σας προς τον Ορθόδοξο Ελληνικό λαό που θα σας ακούσει λίγο πριν μπει το 1995. Επευκαιρία των εορτών του πρώτου έτους του 1995 εύχομαι εις όλους τους Έλληνας, εις όλους τους συμπατριώτες μας, όπως το νέο έτος είναι αίσιον, ευτυχές, ειρηνικό και ένδοξο για την πατρίδα μας. Ευχαριστούμε πολύ, Μακαριότατε. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει το μήνυμα του Πατριάρχου μας κυρίου Διοδόρου και επειδή ο χρόνος μας πιέζει, κύριε καθηγητά, και επειδή σε λίγο θα έρθουν εκλεκτοί κύριος Ζεφυρακόπουλος και κύριος Δεντρινός, να μην τους φάμε για να μην τους κλέψουμε από το χρόνο τους. Δυστυχώς, μας έφαγε, μας πήρε λίγο χρόνο, δεν χρονομετρήσαμε καλά το μήνυμα του Πατριάρχου. Έχουμε μόνο ένα λεπτό να κλείσουμε. Εγώ έχω να απευθύνω το εξής και εσείς με τη σειρά σας να πούμε ότι είμεθα σε εσχατολογικούς χρόνους. Οι Ορθόδοξοι ποτέ δεν δηλιάζουν, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και μάλιστα οι πιστοί είναι στρατιώτες Χριστού, είναι πάντοτε σε ετοιμότητα επί των επάλξεων και όταν θα χρειαστεί και όταν θα κληθεί και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα δείξουμε σε όλους αυτούς που επιβολεύονται τα δίκαια μας, το εθνικό μας δίκαιο, την πίστη μας, τα ιερά μας και τα όσια, με ποιους τα έβαλαν, διότι αυτοί δεν γνωρίζουν ότι πάνω από όλους εμάς στέκεται εκείνος, ο ένας, ο μοναδικός θεάνθρωπος, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Κύριε καθηγητά, η σειρά σας για να κλείσουμε. Έχετε να πείτε. Εγώ έχω να πω ότι βέβαια δεν γνωρίζω αν είμαι σε σχατολογικούς χρόνους όπως λέτε, αυτό το γνωρίζει ο Θεός, αλλά σε όποιους χρόνους και αν βρισκόμεθα, πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας, με ζήλο, με πίστη, με αφοσίωση και ακόμα και λάθη να κάνουμε στον αγώνα αυτό θα τα διορθώσουμε ή θα τα διορθώσουν άλλοι. Και από αυτής της πλευράς συγχαίρω, θέλω να συγχαρώ και σας προσωπικώς και το κανάλι για τέτοιου είδους εκπομπές ανεξαρτήτως των λεγόμενων εδώ αν όλα είναι ακριβή ή σωστά ή αν κάνουμε κάποια λάθη. Μες. Σημασία έχει η πρόθεση να γίνει ο αγώνας, να βγει η αλήθεια συνολικά και θα ήθελα να είναι αφετηρία τέτοιων κινητοποιήσεων και αυτή η εκπομπή και άλλες που θα κάνετε και να έχουν την ευλογία του Κλείνομαι. Θεού. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά που τιμήσατε την τηλετώρα και προσωπικά εμένα. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα και καλά Χριστούγεννα.